Γεια χαρά φίλες και φίλοι από το teachme.gr και από εμένα τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα. Απέναντί μου, επιτέλους, γιατί περίμενα από χθες να το δω και να το πω αυτό, ο μεγάλος αλυσοδεμένος Πάνος Βλασόπουλος, Photo Pavla GFX, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Χθες από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες, ο ένας με το κινητό, ο άλλος με το αμπλανέ στο βλέμμα. Έτσι, περιμέναμε μπας και γίνει κάτι και μπορέσουμε και συνδεθούμε. Δεν τα καταφέραμε. Γενικότερα υπήρχε πρόβλημα στο διαδίκτυο χθες και στο Instagram αλλά και στο Facebook σε ό,τι είχε να κάνει με ανεβάσματα φωτογραφιών είτε ανεβάσματα ιστοριών. Ελπίζω να μην τρελαθεί κάτι περισσότερο, γιατί είμαστε πορωμένοι με το διαδίκτυο. Οπότε μία μέρα κάτι έγινε και πήγαν όλα ανάποδα. Ναι, ήταν δύσκολα χθες, αλλά εντάξει, επιζήσαμε. Και πλέον τα πράγματα φαίνονται λίγο να επανέρχονται στα γνωστά. Όπως και να έχει λοιπόν, είμαστε εδώ Πέμπτη σήμερα, άλλη μέρα, άλλη ώρα, χαμός το ίσιο μα, με το Photo Bros Live 51. Γινόμαστε λοιπόν 51 και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Βεβαίως, μέχρι να τα πούμε όλα αυτά, θα σας βγάλω σε πλήρη οθόνη τον Πάνο, να χαρείτε τον μονό του η Μάντα και να σας πει μερικά πράγματα μέχρι να κάνω κάποια share τα οποία θα μας επιτρέψουν να μας δείτε περισσότεροι. Οπότε Πάνο, παίξε μπαλίτσα μόνο σου και τα λέμε σε λίγο. Έτσι. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε, βρισκόμαστε στο χώρο μας. Δεν ξέρω αν καταλάβατε και στα post που κάναμε ότι έρχεται το Flash Masterclass 4. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια. Το οποίο είναι στις 31 Μαρτίου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Ετοιμαζόμαστε πυροδός με διάφορες τεχνικές που μπορούμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο στυλ φωτισμού. Θέλουμε να βγάλουμε διαφορετικές εικόνες και αυτό θα γίνει. Θα γίνει χαμός. Πέρα από αυτό που θα πούμε σήμερα, θα πούμε για κάποια νέα που μου είπε πριν λίγο ο Βαγγέλης που του έστειλε ένα mail η Nikon. Θα μιλήσουμε για το φωτισμό, βλέπετε πίσω. Το συγκεκριμένο φωτιστικό, παραλίγο να πες κάρεκλα κάτω, ο Χριστός και η Παναγία. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο φωτιστικό που έχω πίσω, το οποίο είναι με λάμπες φθορισμού. Βρήκαμε κιόλας, ορίστε. Είναι τα φώτα που χρησιμοποιώ εγώ στις εκκλησίες, θα μιλήσουμε για αυτά. Και γιατί δεν χρησιμοποιώ ακόμα LED φωτισμό στην εκκλησία μέσα. Μέχρι να κάνω ο Βαγγέλης τα share και τα λοιπά, θέλουμε από εσάς feedback να μας πείτε αν φαινόμαστε και ακουγόμαστε σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Παιδιά, και ένα share. Δεν κακό. Κάντε ένα share. Να γίνουμε πολύ. Καθίστε. Βαγγέλη, μπήκες. Έρχομαι. Έρχεσαι. Ντύσου και έλα. Μην βγεις με... Έσκασα με την χαρά είμαι. Στο ραγκοφανέλα δεν φοράω. Μόνο κιλοτάκια μινί. Και μίνι. Μίνι σου πήγε. Τέλος πάντων. Απλώς το πλάνο να μην πάει πιο κάτω. Όχι, όχι. Είναι κάτω φοράμε σόβρακο και παντόφλες. Λοιπόν, να πω ένα γεια στο Μάρκο, στον Παντελή και στον Παντελή. Μάλλον στο Μάρκο, στον Μάριο και στον Παντελή, οι οποίοι μας έχουν γράψει μέχρι στιγμής. Και να πούμε βέβαια ότι χρειαζόμαστε το share, να μας το κάνετε, να βοηθήσετε, να κάνετε like, για να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμη περισσότεροι. Μιλώντας για share και για γενικότερα στήριξη, να σας πω ότι χθες κοιτούσα τη σελίδα μας στο YouTube, η οποία αριθμεί σχεδόν 1000 βίντεο και βρισκόμαστε περίπου 100 άτομα από τα 20.000 subscribers, οπότε παρακαλώ πολύ, θα σας πάω αμέσως τώρα στη σελίδα μας στο YouTube και θα σας δώσω φυσικά και το link για να μπορέσετε να μπείτε μέσα και να μας βοηθήσετε να γίνουμε πιο πολύ όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την σελίδα μας και θα γυρίσω λίγο να τη δούμε και live. Οπότε κάνω ένα share screen. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι μέσω της δικής σας βοήθειας το Photo Bros Live βγαίνει στον αέρα και όλα αυτά που κάνουμε για εσάς. Οπότε βοηθήστε και δεν θα χάσετε, έτσι. Οπότε, βρίσκομαι φυσικά στην αγαπημένη μας σελίδα στο teachme.gr και θα πάμε λίγο πιο κάτω, όπου θα δούμε φυσικά το link για τη σελίδα μας στο YouTube. Εναλλακτικά γράφετε το URL που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτω από την οθόνη σας, έτσι. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στο 19.872 συνδρομητές. Μπορούμε μαζί να βοηθήσουμε και να πάμε στους 20.000, γιατί όχι και ζωντανά, και να κάνουμε ένα ωραίο milestone live.
το οποίο φυσικά θα μας κάνει πολύ χαρούμενος και γιατί όχι, θα ξεκινήσουμε και θα δίνουμε και δώρα, είτε σεμινάρια, είτε πράγματα για να μπορούμε να ανεβάζουμε τα milestones και να φτάσουμε να γίνουμε περισσότεροι. Φυσικά όμως, χωρίς τη δική σας ανιδιοτελή, θα έλεγα, βοήθεια, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Subscribers, λοιπόν, εγγραφή μέσα στη σελίδα μας και αυτομάτως και θα λαμβάνετε τα νέα μας βίντεο με τη μία και φυσικά θα μπορείτε να βλέπετε άμεσα τα σχεδόν 1000 βίντεο που έχω ανεβάσει στο YouTube. Εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ απλά. Οπότε, γυρίζω πάλι πίσω, πες μου, ναι. Να πούμε στα παιδιά ότι αυτά τα βίντεο, για αυτά τα βίντεο έχει δει πολύ συντρότας γενικότερα. Πάρα πολύ. Αλλά και πολύ γέλιο πάνω στα βίντεο και σίγουρα όρεξη και διάθεση για να μεταφέρουμε τα παιδιά, στα παιδιά μάλλον τις γνώσεις μας με το πιο εύκολο και σίγουρα και στα ελληνικά τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει και θες να το μεταδώσεις στους ανθρώπους που σε παρακολουθούν, μπορείς να το δώσεις αυτό με έναν τρόπο ο οποίος φαντάζει διασκεδαστικός και απλός, γιατί ουσιαστικά είναι τόσο αβίαστο και εύκολο για μας. Κάνουμε λοιπόν πράγματα που μας αρέσουν, κάνουμε πράγματα που θέλαμε πάντα να τα κάνουμε, το ανερευόμασταν λοιπόν, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε έστω και αυτό το λίγο να το δίνουμε σε εσάς. Αυτό γίνεται πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γίνεται δωρεάν μέσα από το YouTube, 1000 και πλέον βίντεο όπως σας είπα, και συνεχώς προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι καινούριο. Και σήμερα θα δούμε ένα κολπάκι στο Photoshop. Βασικά θα σας δείξω ένα κολπάκι, μια νέα λειτουργία του Liquify, το οποίο έχει έρθει πολύ πιο δυναμικό στις τελευταίες εκδόσεις, για να μπορούμε να κάνουμε γρήγορη διαφοροποίηση προσώπου ενδεχομένως. Σήμερα θα κάνουμε και ένα μικρό unboxing από ένα πραγματάκι που μου ήρθε και θα κάνω ένα review τις επόμενες μέρες. Άσχετο με τη φωτογραφία, αλλά δεν έχει σημασία. Μου ήρθε χθες, οπότε θα σας το δείξω, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Παναγιώτη. Πώς είσαι, τι κάνεις? Εγώ μια χαρά είμαι. Έχω κάποια νέα να πω στα παιδιά. Okay. Γενικότερα έτυχε να δω κάτι στο διαδίκτυο και θέλω να το μοιραστώ μαζί με τα παιδιά. Mm-hmm. Και για όσους έχουν mirrorless Nikon, θα είναι μια ευχάριστη αναμονή για όλους αυτούς. Και κάποιοι άλλοι που πληρώσαν να πάρουν κάποιους φακούς. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το δεχτούν όλο αυτό. Ναι, έγινε έκθεση στο Τόκιο, φωτογραφική έκθεση, mm-hmm. και όλες οι εταιρείες και η αγαπημένη μας Nikon παρουσίασε νέα προϊόντα και προϊόντα που ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει, κάποια πρωτότυπα, όπως φακή για mirrorless μηχανές. Η Nikon έχει ανακοινώσει ότι πλέον έχει βγάλει μάλλον το 35 1,8, το 50 1,8, τον 24-70 F4, δεν ξέρω για ποιο λόγο mm-hmm. το έκανε αυτό, με το F4, για το F4 εννοώ, ναι. Δεν ξέρω γιατί, και έναν 58-09, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, 09, νομίζω. Εντάξει, ο 09 δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, μιλάμε για ένα θηρίο, ένα νταμάρι, το οποίο αν θες να φωτογραφίσεις στο μεγαλύτερο άνοιγμα του διαφράγματος που μπορεί να έχει, άμα πάρει ανάσα το μοντέλο σας, παιδιά, η σκηνή σας είναι out of focus. Ναι, είναι πολύ, αλλά δύσκολο. Άμα έχει εστίαση στο μάτι, θα το άμα σώσει. Άμα έχει εστίαση στο μάτι, δεν ξέρω μετά τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, έρχεται το update. Έρχεται το update. Να το δούμε και αυτό το update. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, να πούμε ότι η Nikon έβαλε στη συλλογή της, όχι αυτός που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά έβαλε έναν 24-70 2,8, τον F4, γιατί τον έβγαλε, δεν ξέρω. Έκανε μια στροφή και έβγαλε τον 24-70 2,8 και έβγαλε κι άλλο ένα φακό, ένα νευριγόνιο 14-30 F4 όμως. Για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι ο 24-70 φτιάχτηκε και φτιάχνεται η 2,8 φακή στην Japan mm-hmm. και ο F4 Ταϊλάνδη. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και γιατί το κάνουν αυτό. Θέμα ποιότητας υλικού, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί. Να πούμε ότι έρχονται και άλλοι δύο φακοί, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Ο 85 ο 1,8 και ο 70-200 2,8. Κατευθείαν κουμπώνει, μπουμ, στο σώμα της mirrorless. Mirrorless. Αυτά είναι. Να πούμε και ότι έχουμε δει στους φακούς μας επάνω ότι υπάρχει
ο μετρητής της εστιακής απόστασης που έχουμε. Mm-hmm. Στους καινούργιους φακούς Nikon, οι οποίοι είναι για mirrorless, είναι ψηφιακό το συγκεκριμένο. Ωραία. Οπότε, λέγαμε στα βίντεο που το έχω δείξει για τον αναλογικό μετρητή. Ναι. Τώρα θα πρέπει να πούμε για το ψηφιακό. Μας τσάκησε. Τώρα υπάρχει λοιπόν ψηφιακός μετρητής, ο οποίος κατευθείαν με το πληρήσει καταγράφει τα πάντα. Ακόμα δείχνει και το πώς είναι όταν κάνεις με ένα 4 φωτογράφηση, πόσο ανοιχτό είναι το βάθος πεδίου ή πόσο κλειστό. Ωραία πράγματα. Αλλά το κακό της υπόθεσης είναι με αυτούς τους φακούς είναι ότι άμα σου κάνει ένα crack, δεν ξέρω μετά τι γίνεται. Γιατί τα πολλά πάνω στο μετρητή, ηλεκτρονικά συστήματα κάποιες φορές κρασάρουνε. Σωστά. Μιλάς πάντα για το μετρητή πάνω, γιατί θυμάμαι στον Τάμερον σου είχε σπάσει το τζαμάκι λίγο. Ναι, εμένα μου έχει ραγίσει το τζαμάκι, όπως και σε 2-3 φίλους μου ακόμα. Μου έχει ραγίσει, αλλά δουλεύει κανονικά. Όχι, τώρα δεν ξέρω αν αυτή η οθόνη ραγίσει, αν μαυρίσει ή δεν ξαναδείξει ποτέ τίποτα. Και αν ο φακός συνεχίσει και δουλεύει βέβαια κιόλας. Υγεία. Τι να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Λοιπόν, ωραία νέα. Βασικά νέα τα οποία συνεχώς θα αυξάνονται. Δηλαδή για νέο εξοπλισμό και κυρίως για φακούς, οι οποίοι θα πρέπει να αντίσουν τις mirrorless που είναι στα σπάργανα ή εκείνες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Βαγγελή, ναι. Να πούμε στο διαμαντή που λέει ότι αυτά τα live γιατί δεν τα βάζουμε στο YouTube. Mm-hmm. Φίλε μου, μπορείς να πεις το Teach Me στη σελίδα μας στο Facebook και να δεις ό,τι live θέλεις. Ναι, και επίσης να πω ότι αρκετά από αυτά τα βίντεο που βάζουμε στο Facebook, ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί θέλουμε να ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας βλέπουν μέσω Facebook, αλλά αρκετά από αυτά τα βίντεο που ανεβάζουμε εδώ, τα ανεβάζουμε ταυτόχρονα και στο teachme.gr για να μπορούμε να έχουμε μια αλληλεπίδραση. Ενδεχομένως να τα ξεκινήσουμε και πάλι ή να κάνουμε ταυτόχρονες συνδέσεις μέσω Facebook και YouTube. Είναι ουσιαστικά στα σχέδιά μου αυτό, να το κανονίσουμε ταυτόχρονη live μετάδοση. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Βεβαίως μπορεί να μπει στο teachme.gr στο YouTube και να δεις 1000 μαθήματα και παιδιά να κάνετε εγγραφή, subscribe, δηλαδή γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στους 20.000 συνδρομητές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να δω και τι άλλο έχει γράψει από κάτω ο Μάνος. Η τιμή είναι... τι τιμή είναι 24,728, γιατί ο Canon mirrorless βγήκε στα 2.800 και πέθανα στα γέλια. Φίλε, όπως καταλαβαίνεις, όταν ανεβαίνεις μια κάστα τεχνολογική, αυτομάτως τον πίνεις. Όχι εσύ, όλοι μας. Δηλαδή, όλα μετά πάνε παραπάνω. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, μέχρι χθες πλήρωνες για την DSLR τόσα. Για τη mirrorless τώρα, που έχει 1, 2, 3, 52 θεωρητικά καλύτερα, θα πρέπει να πληρώσεις πιο πολλά. Βεβαίως, εξαίρεση αποτελεί το σώμα της Canon που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο Photo Bros, το οποίο είναι αρκετά οικονομικό. Φυσικά είναι είναι mid-range σώμα, αλλά αν συγκρίνουμε το mid-range σώμα της D7000 σειράς, η οποία κάνει γύρω στο χιλιάρικο, αυτή κάνει γύρω στα 1200 ευρώ, οπότε ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Τα πράγματα λοιπόν είναι θεωρητικά τα ίδια, αλλά ανυπομονώ να δω τι τιμή θα έχει το professional σώμα, το αντίστοιχο D5, το οποίο θα βγει κάποια στιγμή και θα είναι mirrorless φυσικά, θα έχει άλλο όνομα, αλλά θέλω να δω πώς θα κοστίζει εκείνο. Η σειρά D5, όπως είναι η D4 κτλ, πάει γύρω στο 5.000-5.500 όταν βγαίνει, οπότε θέλω να δω πώς θα πάει αυτό το σώμα. Είναι κοντρα, λοιπόν, πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας για όσους έχουν για νέες τεχνολογίες. Βαγγελή, είπαν ότι θα βγάλουν και μια D6. Mm-hmm. Οπότε, για μένα, εγώ πιστεύω θα εξελίξουν τη Z6 και δεν νομίζω να βγάλουν πολλά μοντέλα mirrorless. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν τη Z6, η οποία με τα megapixel που έχει μπορεί ο κάθε ένας φωτογράφος εκεί έξω που ασχολείται με μυστήρια, εκδηλώσεις κτλ. Να τη δουλέψει και να τη δουλέψει και πάρα πολύ καλά κιόλας. Και την Z7 είναι άκρος στουντιακή μηχανή, πολλά megapixel, οπότε δεν νομίζω. Να μου πεις όμως και η Sony έχει βγάλει την Α9, η οποία είναι λίγο θηριάκι. Λοιπόν, για να μην τώρα λέμε και φιλοσοφούμε, είμαι βέβαιος ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε ένα χρόνο θα δούμε σημεία και τέρατα και σίγουρα θα δούμε, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, την πρώτη προσπάθεια επαγγελματικής μηχανής για τέτοιου είδους κόνσεπτ. Δηλαδή την αντίστοιχη D7, ας πούμε, αν η D6, όπως λες, θα βγει. Βεβαίως δεν την έχω δει ακόμα να παρουσιάζεται. Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως όχι. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τις εταιρείες, οι οποίες
θα πρέπει να έχουν ένα συμβούλιο, το οποίο να περνάνε, να υπάρχει μια μελέτη, μια έρευνα, να ακούνε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για τη φωτογραφία, έχουν ανάγκες, ξέρουν τι γίνεται και όχι να παίρνουν αποφάσεις σε κλειστά γραφεία. Τώρα, αν βγάλουν μια D6 και όλοι τρέχουν με mirrorless και βγάλουν μια mirrorless ή κάνουν αντίστοιχα η Sony, η οποία να είναι heavy duty μηχανή, δηλαδή πολύ δυνατή, να μην καταλαβαίνει χριστό, και να είναι mirrorless, κλάφτε να την Nikon μετά πάλι που θα είναι στην προηγούμενη τεχνολογία. Θα μείνει πάλι 5 χρόνια πίσω και είναι ήδη πίσω όσον αφορά τις mirrorless. Θα δείξει αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Να πούμε ότι ο James Παπάς μας λέει ότι ο 58 είναι 0,95. Ευχαριστούμε, James. Να σε καθυλέ. Οκ, James, μπράβο, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Να πούμε εμείς ότι ακόμα δουλεύουμε με DSLR σώματα. Δεν έχει αλλάξει, παιδιά, κάτι. Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει. Κάποια στιγμή, έτσι είναι η ζωή, αλλά όχι ακόμα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για νέες τεχνολογίες, θα σας δείξω ένα mail που έλαβα από την Nikon τελευταία και μιλάει για μία νέα κάρτα μνήμης. Όχι νέας τεχνολογίας, αυτή που περιμένουμε δηλαδή, η οποία μπορεί να ενσωματώνει και τύπου backup, όπως λέμε, για τη νέα σειρά mirrorless, δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτή η ανάγκη. Μιλάμε για μία micro SD. Ούτε καν SD. Μιλάμε για εκείνες τις μικρές που μπαίνουν στα τηλέφωνα και με adapter ενδεχομένως μπαίνουν και στη μηχανή. Θα γυρίσω βασικά στην οθόνη. Και βλέπουμε το δελτίο τύπου που έλαβα από την επίσημη Nikon, βασικά Western Digital, αλλά ήρθε από την Nikon, βλέπετε, τα Μικαλίδης. Και μας παρουσιάζουν τη νέα micro SD κάρτα 1 TB. Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι, στη χωρητικότητα. 1 TB, βεβαίως, κυρίως για βίντεο, αλλά και για φωτογραφίες τεράστιων όγκων, όπως βλέπετε γράφει το κείμενο. Βεβαίως, όλα καλά, όλα ωραία. Χαίρομαι που βγαίνουν νέες τεχνολογίες, ακόμα και στις κάρτες, με μεγάλη χωρητικότητα, αλλά δεν ξέρω βέβαια αν έχουν φτάσει τα βάνη όσον αφορά αυτή τη τεχνολογία των καρτών. Αυτό που με ξένησε εμένα περισσότερο, πέρα από τη χωρητικότητα, πέρα από την ταχύτητα, αυτά τα αφήνω σε δεύτερη μοίρα. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά εξελίσσονται. Είναι μαθηματικός βέβαια ότι θα εξελίσσονται. Αλλά αυτό που βλέπω ότι εξελίσσεται αρνητικά, όπως μάθαμε πριν από λίγο που είπε ο φίλος ο Μάνος για την τιμή, είναι ότι αυτή η κάρτα που θα έρθει τον Απρίλιο του 19 θα κοστίζει 399 ευρώ το 1 TB. Ρε, είστε με τα καλά σας, ρε. 399 ευρώ η κάρτα. Η micro. Ρε, είστε τρελή, ρε. Δεν υπάρχει. Όποιος θέλει, πάρει. Σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι, αλλά μιλάμε για κάρτες οι οποίες βεβαίως είναι τεράστιες. Φυσικά, το τεράστιο δεν σημαίνει ότι δεν χαλάει ενδεχομένως ή δεν χάνεται τόσο μικρούλα που είναι. 400 ευρώ σε μια καρτούλα τέτοια, γιατί να μην πάω να πάρω 5 κάρτες, ας πούμε, των 200 MB και να μου βγει τσάμπα, που λέει ο λόγος. Άμα αυτή κάνει 400 ευρώ. 400 ευρώ η κάρτα, παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε λίγο πώς ανεβαίνουν μετά όλα προς τα πάνω. Αν ξεκινάμε από την κάρτα στα 400 ευρώ, πώς θα κάνει ο φακός? Δεν θα πρέπει να κάνει 1000, ας πούμε, ένα τυπικός φακός. Πώς θα κάνει η μηχανή, πρέπει να κάνει 2.500-3.000. Και μετά λέμε, πού φτάσανε ρε παιδιά έτοιμες. Βέβαια. Βαγγέλη, λες η Nikon να μικρύνει τόσο πολύ τις θύρες και να βάλει 2 θύρες τέτοιες. Λες. Δεν ξέρω. Πάντως. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πάντως. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω τώρα, αν μπω στο Amazon και ψάξω για micro SD κάρτα που λέω λόγος 256 GB ή 128, θα βρω σχεδόν τσάμπα τις τιμές. Και τα παιδιά μπορούν να γράψουν αντίστοιχα πόσο κάνουν στο chat. Βέβαια, αλλά παιδιά, τα 400 ευρώ για μια κάρτα είναι γελίο, μόνο και μόνο αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα αυτής της εποχής και ειδικά για micro SD. Ούτε καν μια κάρτα, ας πούμε, νέας τεχνολογίας. Έσχος για μένα προσωπικά. Λοιπόν, όπως και να έχει. Όπως βλέπετε, παιδιά, είμαστε εδώ όχι για να ευλογούμε, ας πούμε, τις εταιρείες και να λέμε πόσο γαμάτες είναι, αλλά είμαστε εδώ για να σας δείχνουμε και την ξυνήλα μας, όταν δεν μας αρέσει κάτι, αλλά φυσικά και την αποθέωσή μας όταν κάτι μας αρέσει. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε και είμαστε εδώ. Οπότε, αν σας αρέσουμε, κάντε ένα like, βοηθήστε, συντηρήστε μας εδώ για να σας λέμε την αλήθεια και να σας λέμε και τα εσωτερικά όταν εκείνα κάνει μύτη. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Παναγιώτη, νομίζω έχεις κάτι να πεις σχετικά με τα φώτα, ε. Έχω κάτι να πω στα παιδιά σχετικά με τα φώτα που έχω. Ωραία, ωραία. Γιατί έχω πολλές ερωτήσεις από παιδιά εκεί έξω που με ρωτάνε ή με πετυχαίνουν σε εκκλησίες διάφοροι συνάδελφοι οι οποίοι μου λένε «Καλά, πού τα πας αυτά τα φώτα?» και όταν τα έχω τοποθετήσει, του λέω «Περίμενε, μη φύγεις, όταν είναι έτοιμα, κάνε μια λήψη με τη μηχανή σου και θα καταλάβεις γιατί έχω ακόμα αυτά τα φώτα». Στείνω τα φώτα μου,
Όπως προάλλες μου ήρθε ένας φίλος ο οποίος είχε μια D4 και μου λέει: πολύ ωραία τα φώτα σου, αλλά έχουν όγκο. Ναι, του λέω: περίμενε, κάνει τη λήψη σου και θα δεις. Στείνω τα φώτα μου σε 4 σημεία, κάνει τη λήψη του και ο φίλος φεύγει, με χτυπάει στην πλάτη και μου λέει: φοβερή επένδυση, φίλε. Μπράβο. Θέλω να πω τα θετικά και τα αρνητικά και για αυτά τα φώτα που έχω δίπλα μου, όπως σας έδειξα πριν όταν μιλήσαμε, αλλά και για τα LED τα οποία δεν τα θεωρώ ακόμα αξιόπιστα για να μου τραβήξουν ένα μυστήριο, είτε αυτό είναι βάπτιση, είτε αυτό είναι γάμος. Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες, το συγκεκριμένο φως, το YN900, ξέρω και ο Βαγγέλης, έχει το 600. Είναι φανταστικό φως, πολύ δυνατό. 2 μπαταρίουλες πίσω, μπουμ μπουμ. Πολύ σκληρό φως, χωρίς diffuser. Ναι, μεν, μπορούμε να βάλουμε μπροστά ένα ρισοχαρτάκι, αλλά δεν θέλω να μειώσω την έντασή του καθόλου. Στην ουσία έχουμε ένα φως το οποίο είναι σκληρό, δεν έχει μεγάλη διάχυση. Όσο και να έχουμε αυτά τα barn doors εδώ μπροστά, δεν έχει μεγάλη διάχυση. Και έχω επιλέξει να το χρησιμοποιώ στην κατήχηση. Μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, όταν ο νονός είναι έτοιμος να διαβάσει, το πιστεύω. Με ένα light stand, boom, το σηκώνω ψηλά και το έχω έτσι σε σημείο το οποίο να μου φωτίζει σωστά και όμορφα και το μωρό και τον νονό, αλλά και τους γονείς. Οπότε, παιδιά, σταματήστε να φωτογραφίζετε με το φως του βιντεά σας, που είναι πάνω στη μηχανή και είναι στην ευθεία, μπαμ, και έχετε μία flat εικόνα. Δώστε λίγο συνέστημα. Κάντε κάτι διαφορετικό στα μυστήριά σας. Οπότε, το συγκεκριμένο το έχω μόνο για την κατήχηση και κάποιες φορές που το τραπέζι, που το τραπέζι βρίσκεται μακριά, ενώ το τραπέζι εκεί που αλλάζει το μωρό, το έχω σε μία γωνίτσα πάλι και με το κομπιουτεράκι μου, μπουμ, το ανάβω και έχω πάλι φως ομοιόμορφο εκεί που θέλω. Τώρα, για το βασικό μου φωτισμό, προτιμώ τα συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα είναι οι συγκεκριμένες λάμπες, οι οποίες είναι 5-500 Kelvin, 85 βάτι κάθε λάμπα. Έχω 4 φώτα τέτοια. Έχω 2 φώτα τέτοια, τα οποία παίρνουν 6 λάμπες και άλλα 2 που παίρνουν από 4 το κάθε φωτιστικό. Το συγκεκριμένο φωτιστικό γίνεται και Octabox. Αν θέλω να το χρησιμοποιήσω για στουδιακή χρήση, μπορώ να το κάνω και Octabox και να μου δώσει φανταστικό αποτέλεσμα. Τώρα, τα υπέρ και τα κατά. Τα κατά σε αυτά τα φώτα είναι ο όγκος και ότι είναι με ρεύμα. Δεν μπορούν να δουλέψουν με μπαταρία. Τα υπέρ, φανταστικό φως. Πολύ δυνατό, πολύ soft και μου δίνει φανταστικές επιδερμίδες και γενικότερα όπου φωτίζουν ο χώρος είναι καταπληκτικός. Υπέρ και κατά. Τα υπέρ, μικρό μέγεθος, μπαταρίες. Τα κατά ακόμα είναι ότι είναι πολύ σκληρό το φως και δεν έχει μεγάλη δύναμη. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας με το γούστο που έχει και αυτό που θέλει να πάρει, γενικότερα από τις δουλειές τις οποίες αναλαμβάνει, διαλέγει και παίρνει. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν είμαι έτοιμος να πάρω μια τετράδα LED και να τα βάλω σαν βασικό μου φωτισμό. Βέβαια, φωτογραφίζω με πολύ ανοιχτά διαφράγματα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Θέλω το πρόσωπο να έχω soft φωτισμό και να μην έχω πολύ σκληρές σκιές. Εντάξει, παιδιά, και να λέμε κιόλας ότι φωτογραφίζουμε στην εκκλησία μέσα με την 6-10, με τον 35 τον ART και πάντα το διάφραγμά μας, προσωπικά για μένα, κυμαίνεται από 2,8, από 1,4 μέχρι 2,8. Παραπάνω δεν το βάζω σε καμία περίπτωση. Δεν μου αρέσει, δεν το θέλω. Και άμα θέλει να φωτογραφίσεις δύο άτομα, στο 2,8 θα τα βγάλεις. Και άμα θέλω να φωτογραφίσω δύο άτομα με τον 35, απομακρύνομαι λίγο, αλλάζω λίγο τη γωνία μου και τους έχω και τους δύο στην ίδια ευθεία και πάρα πολύ ωραίους. Και να πω και κάτι άλλο. Το ζητούμενο πάντα δεν είναι το sharpness. Το ζητούμενο για μένα είναι να πιάσεις τη στιγμή. Η στιγμή είναι αυτή που σε κάνει φωτογράφο, σε έχουν πληρώσει μάλλον για να πιάσεις τη στιγμή και όχι να είναι τελείως η εικόνα σου ξηράφια. Δεν είπα εγώ να βγάλεις όλες τις φωτογραφίες, αλλά και μια φωτογραφία που θα σου δώσει ένα πολύ δυνατό συνέστημα και ένα tag πιο
θολή να είναι, δεν σου πει κανένα τίποτα. Τι με κοιτάς. Κόπηκε σύνδεση για λίγο, εντάξει. Ανατρίχασε με αυτά που λες αυτή τη στιγμή. Μπράβο, μου χαίρομαι πάρα πολύ που στο έδωσε μια στιγμή. Δεν ξέρω τα παιδιά τι λένε. Τα παιδιά σχολιάζουν, λένε ακόμα για την κάρτα βασικά σχολιάζουν. Ο George λέει χαιρετίζουμε από την Γερμανία, γεια σου φίλε. Ο έτερος φίλος, μισό λεπτό, ο James λέει μεγάλος όγκος, καλύτερη διάχυση. Όσον αφορά την πηγή, να πούμε ότι παίζει ρόλο και η απόσταση του στοιχείου, γιατί και ο ήλιος είναι μεγάλος όγκος, αλλά δεν έχει αντίστοιχη διάχυση. Είναι πολύ πιο σκληρή η πηγή φωτός. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα το review. Μάλλον θα το unboxing, γιατί review θα κάνω αύριο μεθαύριο. Τις προάλλες, βασικά θα πάνε ότι σε πετάω λίγο έξω σένα, γιατί βαρέθηκα να σε βλέπω. Είστε καλά, παιδιά. Θα λίγο μπαλίτσα. Μην φύγεις, είμαι, εδώ είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαι, βλέπετε, σε full οθόνη. Να σας πω λοιπόν ότι τις προάλλες έλαβα ένα πακετάκι, το οποίο είναι άσχετο με τη φωτογραφία, ενδεχομένως όμως να εμπλουτίσει καλύτερα το χώρο σας, το στούντιο ή το γραφείο που δουλεύετε και να σας δώσει ποιοτικό ήχο. Έλαβα λοιπόν από τα κεντρικά της εταιρείας αυτό το πακέτο. Το κουτάκι αυτό, το Gravastar, όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα ηχείο πολύ φουτουριστικό. Πραγματικά αυτό που με εξέπληξε ευχάριστα, γιατί το είχα ανοίξει, γιατί ήταν στη λάσπη ή το γράσο μέσα στο courier, στο φορτηγάκι και το καθάρισα, το κουτί δηλαδή πάντα. Αυτό που με εξέπληξε δεν είναι ο ήχος, ο ήχος είναι φυσικά αυτό που περίμενα, αυτό που με εξέπληξε ήταν η ποιότητα κατασκευής. Και θα κάνω ένα πλήρες review τις επόμενες μέρες, το οποίο θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Και έχω στόχο να κάνουμε πολλά περισσότερα τις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες. Έχω αρκετά... Βαγγέλη, κόλλησες πάλι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν με ακούτε εμένα. Καθίστε να μιλάω εγώ με το πρόσωπο του Βαγγέλη. Α, εδώ είσαι. Σε ακούω, ρε. Μην μιλάς. Α, ήσουν κολλημένος. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν γιατί είμαστε ζωντανή μετάδοση, όπως και να έχει. Λοιπόν, όπα, άκυρο. Μέκοψε τα κεράτα και κόλλησα. Λοιπόν, ανοίγω. Απλά να σας υπενθυμίσω αυτό που έλεγα πριν, ότι, αν δεν με ακούσατε δηλαδή, ότι έχω στόχο να κάνω πάρα πολλά reviews και unboxing, γιατί συνεχώς λαμβάνουμε από συνεργάτες πράγματα που θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας και φυσικά να σας δώσουμε νέες λύσεις. Έχω λοιπόν το συγκεκριμένο, θα το φέρω πιο κοντά να το βλέπουμε καλά, βλέπετε, το οποίο επαναλαμβάνω ένα ηχείο ασύρματο με Bluetooth 5. Το κινητό μου δεν έχει Bluetooth 5, οπότε δεν μπορώ να το χειριστώ, αλλά μπορώ να βάλω σε καλώδιο. Και αυτό που με εξέπληξε, παιδιά, ήταν η ποιότητα κατασκευής. Αυτό είναι το ηχείο. Πολύ φουτουριστικό. Τι είναι αυτό, ρε Βάγκο, τι είναι αυτό, ρε. Πολύ φουτουριστικό. Μιλάει. Έχει ποδαράκια. Μόνο καφέ δεν κάνει. Βλέπεις. Τι μου θυμίζει αυτό, είναι... κάτι μου θυμίζει από ταινία αυτό. Αυτό θυμίζει, λογικά, γιατί αυτό μου θυμίζει για μένα, βεβαίως, δεν έχει εμφάνιση, το Robocop. Το ρομπότ που ήταν στο Robocop που... Ήταν έτσι ψηλό ρομποτικό, έτσι με πολυβόλα στα χέρια και τέτοια. Θυμίζει και ένα παιχνίδι, το Bioshock, που είναι αντίστοιχο, ένα τερατάκι. Πάντως αυτό είναι το μπροστά, αυτό είναι το πίσω. Το πίσω μου αρέσει καλύτερα, ας πούμε, την αλήθεια. Και άκου λίγο τώρα, βέβαια έχει τρία κουμπιά εδώ, για εντάσεις, για Bluetooth κτλ. Θα μπορούσα να το συνδέσω με το κινητό μου, θα το κάνω στο review όμως. Απλά θέλω να σου δείξω πώς κάνει όταν παίρνει μπρος. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι, πάμε. Περίμενε. Λοιπόν. Τι λέτε. Άνοιξε. Τι λέτε. Και είναι ασύρμα, έχει αυτονομία 20 ώρες. 20, νομίζω, έτσι, RMA πρέπει να λέγεται τα watts, το ηχείο. Πολύ δυνατό ηχείο. Πολύ ωραίο μπάσο και τα λοιπά, woofer. Και έχει και φωτάκια λίγο, ξέρω εγώ, μπουρνάζι. Μακάρι να αλλάζαν αυτά τα φωτάκια, να γίνονται σαν πράσινα, κόκκινα, μάλλον πράσινα είναι, μπλε, κίτρινα, κόκκινα κτλ. Ωραίο είναι και το πράσινα, κύριε Βαγγέλη. Ωραίο είναι. Από πάνω έχει την ένταση με touch, δηλαδή το series αυτό και ανοιγοκλίνει ένταση. Και είναι πραγματικά ένα στολίδι για κάθε γραφείο. Δηλαδή, ειδικά για gamers ή για άντρες κυρίως, δηλαδή όχι για κοπέλες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα, επαναλαμβάνω, αυτό που με εξέπληξε ήταν η ποιότητα κατασκευής. Δεν ξέρω αν είναι σιδερένιο, φαίνεται μεταλλικό. Εδώ πέρα βασικά είναι μεταλλικό. Βαγγελή, ναι, αυτό, ναι, να ξέρεις τώρα που το έδειξες, θα, ναι, φορεθεί πολύ στη Μύκονο, βάζοντάς το στον νόμο, γαντωμένο στον νόμο. Κάτσε λίγο, περίμενε. Στον νόμο.
Κλείσα τώρα. Στον νόμο αγαπητό. Με τα νύχια, έβγαλες και τα νύχια τώρα, κάτσε το με τα νύχια. Πάντως είναι θηρίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και επαναλαμβάνω, έχει Bluetooth 5, το κινητό μου το S8 Plus της Samsung δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, θέλει νέα τεχνολογία, πιο νέα τεχνολογία σε τηλέφωνο, αλλά έχει μέσα ένα ακόμα καλώδιο φόρτισης, okay. Και έχει ένα καλώδιο που μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο μου. Κάτσε να το κάνω αυτό που περίμενε λίγο. Μα εγώ, μέχρι να το συνδέσω, πες μου λίγο την άποψή σου. Συνδέσα το, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ο Δημήτρης λέει ότι θυμίζει τα tripod, λέει, από το War of Worlds, από το έργο. Ναι, Βαγγέλη, σκέφτομαι ότι πάντα έψαχνα να βρω κάτι τέτοιο για να έχω μια μουσικούλα στο στούντιό μου, να έχω κάτι μικρό, να μπορώ να το πηγαίνω παντού και να μπορώ να ακούω ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι θέλω και κοντά στο χώρο μου. Να μην αρχίζω και συνδέω ηχεία δεξιά-αριστερά. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ακριβώς. Και αυτό που δεν έχει καταλάβει ακόμα είναι η ένταση που έχει. Βεβαίως τώρα ελπίζω να μην μας κόψει το Facebook τον ήχο γιατί για λόγους copyright. Οπότε θα πάω. Τι να πάω να κάνω τώρα, τέλος πάντων. Ακέλη, πρόσεχε, λίγο... γιατί μπορεί να σου κόψει. Εγώ την μια φορά τσαλίκι έβαλα και μου το κόψε. Γιατί κάτι τσαλίκι. Κάπου ήμουνα. Δηλαδή... Ακουγόταν τσαλίκι και με κόψε. Ναι, βάλε κάτι άλλο. Δηλαδή να αξίζει, ας πούμε. Τώρα σε κόψε ο τσαλίκι. Ωραία. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο. Βασικά θα βάλω κάτι. Πες και σε κάτι, μισό λεπτό, μέχρι να ξεπερδέψω από εδώ. Όχι, να πούμε ότι βλέπεις, Βαγγέλη, εταιρείες, ξένη εταιρεία, Βαγγέλη, είναι αυτή, που στώσεις την ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Να πούμε ότι οι ξένες εταιρείες, που στην ουσία δεν μας γνωρίζουν και τόσο καλά, ένα mail άμα στείλουμε ή ρωτήσουμε κάποια πράγματα, από εκεί που λέμε ότι, ξέρετε κάτι, στείλτε μας ένα δείγμα να το δείξουμε στον κόσμο, ένα σπρέι, ας πούμε, που έχουμε το παράδειγμα, ένα σπρέι καπνού να το δείξουμε στον κόσμο, και λέει, ναι, πολύ ευχαρίστως να σας στείλουμε. Και στέλνουν, παιδιά, μια κούτα με 12 σπρέι μέσα, ας πούμε. Χωρίς να τους νοιάζει καθόλου, γιατί ξέρουν ότι το προϊόν τους θα διαφημιστεί έτσι. Έτσι, ενώ, ακριβώς, ενώ στην Ελλάδα... Πιάσα πόντια κούρα αυτό στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα βάλω ένα κομματάκι τώρα, έτσι πολύ γρήγορα, μην με παρεξηγήσετε, θα βάλω το... Αυτό βρήκα πρώτο. Επιστροφή στο παρελθόν. Από The Devils, το Sixth Gate, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τι βρήκε, τι έβαλες, δε μάνα. The Devil, δεν βρήκατε. Με τις πέτρες θα μας πάρουν. Αυτό βρήκα μπροστά μου, θα το κάνω λίγο γρήγορα. Για να δούμε. Περίμενε. Ανατείναξη. Όχι, κάτσε να δυναμώσω και βασικά. Εγώ έχω βάλει, παιδιά, το Αλεξέ τον Τόμπο, ότι βλέπετε. Δεν με κουνάει τίποτα από εδώ, οπότε... Εδώ είμαστε λοιπόν, κάτσε. Φαίνεται λίγο. Βασικά πρέπει να έχω τρία χέρια για να το κάνω αυτό. Εδώ είναι η ένταση, δεν ξέρω να τη βλέπεις ίσα-ίσα. Ναι, να τη βλέπω ίσα-ίσα. Ωραία. Ναι, βλέπω που χαμηλώνεις. Ωραίο το touch του πάντως. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, καλό είναι, θα είναι να παίξει κιόλας. Ρόμπα είναι. Ωραίο. Όχι, δεν είναι ρόμπα, γιατί πρέπει να κάνω τρία χέρια μαζί. Μισό, δώσε μου λεπτό. Α, είναι χαμηλωμένο από εδώ, ρε. Ρε καγκουρά, τέτοια άκουγες. Κοίτα εδώ. Ωραίο. Εντάξει, ωραίο, λοιπόν, σταματάμε τώρα. Ναι. Για να μας κόψουνε. Ανατείναξη. Βασικά, παίζει από το τηλέφωνο, γι' αυτό. Βγάλω το βίσμα. Να το. Μισό λεπτό, τα ακούσουμε όλα. Παιδιά, να πούμε ότι δεν είμαστε DJ. Δεν είμαστε DJ. Προσπαθούμε να το... Περίμενε. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Να το, δεν. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here. Gate 4. DJ, εγώ ήμουν DJ. Gate 5. Feel the fire. Ωραίο. Take your weapons and fight. Λοιπόν, παιδιά, δεν κάνετε λάθος, βρισκόμαστε σε εποχή φωτογραφίας, έτσι. Αλλά ήθελα να σας δείξω την ένταση που έχει, γιατί πάλι καλά που το είδα ότι παίζει από το τηλέφωνο, γιατί μου φάνηκε πολύ μονοφωνικό. Και μετά ένιωσα το αληθινό subwoofer που έχει. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το touch. Είναι πραγματικά αυτόματο, όπως πάει το δάχτυλό μου, έτσι ρυθμίζεται και αυτό. Είναι εξαιρετικό για μένα. Και σίγουρα θα βρει μια περίπτωση θέση πίσω στο σημείο, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια για το τραγούδι και τα λοιπά, δεν ξέρω τι λέτε. Όχι, ακόμα δεν έχουν πει κάτι τα παιδιά, ευτυχώς. Ωραία, καλησπέρα, παιδιά. Refresh το Facebook, μάλλον. Ωραία, εντάξει.
Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε, αυτό είναι το νέο μας που ήρθε σήμερα. Να πω ότι το συγκεκριμένο δεν το ζητήσαμε καν. Μου έστειλαν mail και με παρακάλεσαν να το δείξουμε. Οπότε, καταλαβαίνουμε δύο φορές περισσότερο ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελληνικής αγοράς και της ξένης. Okay. Βαγγέλη, λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Είχα πάει σε μια έκθεση φωτογραφίας πρόσφατα και με πλησίασε μια κοπέλα η οποία συμμετέχει στα webinars. Uh-huh. Και μου λέει, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που προσφέρετε, μπλα 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 μπλα, μην ευλογούμε τα γένια μας, δεν πειράζει. Το κάνουν αυτά οι εικόνες μας και αυτά που κάνουμε. Και λέει, χάρηκα τόσο πολύ, της λέω, για ποιο πράγμα. Που είδα ότι βελτιώθηκε η εικόνα και ο ήχος σας. Α, λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλουμε να τα ακούμε αυτό που σας λέω. Και κατάλαβα ότι μπήκανε χορηγοί. Τι λες, ρε. Επειδή βελτιώθηκε όλο αυτό. Η συγκεκριμένη κοπέλα, εντάξει, σκέφτηκε ότι μπήκανε ναι. χορηγοί και κάνανε πράγματα τα παιδιά και ανεβήκανε και μπράβο τους και τα λοιπά. Και λέω, άκουσε με να σου πω κάτι, τη βλέπεις την τσέπη μου? Ναι, τη βλέπω, τη βλέπεις ότι είναι άδεια. Ναι, ναι, γι' αυτό τους λέω, βελτιώθηκε λέω ο ήχος. Επειδή οι τσέπες μας μάλλον αδειάσανε για να μπορέσουμε από μόνοι μας να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Να τα κάνουμε για όσο έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να έχουμε χορηγίες από Αυστρίες και από Ελλάδες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Και εννοώ, παιδιά, τους εαυτούς μας, έτσι. Έτσι. Δεν μας χορηγεί κανένας. Να πούμε, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί μου αρέσει η πάσα η έμεση που έκανες για τα webinars, τα οποία μόλις σήμερα δημοσίευσα το νούμερο 4 webinar που έρχεται κοντά μας. Και πολύ καλά το είπες πριν, έχεις δίκιο, είναι το νούμερο 4. Να πούμε ότι μόνο και μόνο για να καλυτερεύσουμε την εικόνα και στα live φυσικά που βλέπετε τώρα, γιατί σίγουρα τέτοια εικόνα που βλέπετε στα live, εικόνα όπως βλέπετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή, δεν έχετε δει σε κανένα άλλο live, τουλάχιστον του μεγέθους του TeamGR. Δεν μιλάμε τώρα για εταιρείες που έχουν εκατομμύρια budget κτλ. Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία η οποία είναι ουσιαστικά μια οικογενειακή επιχείρηση, ας την πούμε, την οποία προσπαθούμε μαζί να την ανεβάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Τέτοια εικόνα δεν έχετε ξαναδεί και σίγουρα αντίστοιχο ήχο ραδιοφώνου, μέχρι και την Devil σας βάλαμε. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, πάντα προσπαθούμε για να πάμε λίγο παραπάνω. Αυτό το μήνα με στόχο να έχουμε καλύτερη εικόνα, ακόμη καλύτερη εικόνα, λαβάστερνη θα έλεγα, στο Masterclass νούμερο 4, ξοδέψαμε ένα πολύ σεβαστό ποσό της τάξης περίπου των 400 ευρώ για να έχουμε καλύτερη εικόνα, καλύτερη εμπειρία για εσάς, κατά μία έννοια. Για να έχετε και τέλεια εικόνα στο live και φυσικά να έχετε στη συνέχεια ένα βίντεο το οποίο θα κατεβάσετε την επόμενη μέρα και θα έχετε ένα webinar με 29,99 το οποίο, μην το πείτε πουθενά, θα κοστίζει μετά 300. Οπότε, μια χαρά σας σκόπο. Πάμε λίγο. Βαγγέλη, ο George Carr ρωτάει από πού είμαστε. Από πού δεν πιστεύεις ότι είμαστε, για πες. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Μπορεί να τον μπέρδεψε από Αυστρίες και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ μένω στην Αυστρία, ο Παναγιώτης μένει στην Ελλάδα, είμαστε και οι δύο γεννημένοι στην Αθήνα και ναι. Η ζωή τα έφερε να χωριστούμε εννοητά, αλλά βλέπετε είναι σαν να παίζουμε φάπες τώρα. Φέραμε και τα κεφάλια μας περίπου στην ίδια ευθεία σε αυτό το βίντεο, για να είμαστε έτσι, πιο... Έτσι, αν φαίνεται ο ένας γίγαντος και όλο το φαίνεται νάνος. Οπότε έχουμε βρει με την τεχνολογία, ουσιαστικά παλεύουμε να έχουμε εμείς καλύτερη επαφή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φέρουμε μια καλύτερη ποιότητα στα live μας στη συνέχεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα όπως έχω πει είναι εδώ και έρχονται καθημερινά σε εσάς. Γυρίζω μία στη σελίδα μου και πάλι, αφού βεβαίως σας πω και πάλι ότι, αφού γυρίσω πρώτα απ' όλα, ότι βλέπετε η σελίδα στο YouTube για όσους μπήκαν τώρα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στις 20.000. Παρακαλώ πολύ, βοηθήστε να φτάσουμε 20, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο milestone και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε μπείτε μέσα και πατήστε εγγραφή. Και βεβαίως όχι μόνο για να μας κάνετε εμάς μάγκες, αλλά για να βλέπετε κι εσείς πολύ ωραία βιντεάκια, reviews, unboxing, δημιουργικά, φωτογραφικά, Photoshop, ένα σωρό πράγματα. Σχεδόν 1.000 βίντεο από τα 1.500 και πλέον που έχω στο Teach Me είναι πάνω εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να κατασκηνώσετε ελεύθερα για πάντα στην αγαπημένη σας, στο αγαπημένο σας κανάλι, θα έλεγα, στο YouTube. teachme.gr. Μπαίνετε μέσα στο YouTube και βλέπετε πραγματικά εξαιρετικά πράγματα. Μπείτε, κάντε εγγραφή και χαρίστε μας ένα ωραίο milestone. Γυρίζω λίγο στο teachme.gr, αφού βεβαίως πω ότι σήμερα θα κάνω βασικά ένα refresh, μάλλον θα κάνω σε νέο εικόνα. Να πούμε, Βαγγέλη, ναι. Και στα παιδιά μέχρι να κάνεις αυτό που θέλεις. Ναι, ναι. Ότι έρχονται και καινούργια βίντεο στο Teach Me. Βέβαια. Ότι θα δούμε και άλλα πράγματα μαζί. Όπως
καινούργια πράγματα, όπως τα Flash Masterclass, τα οποία έχουμε ξεκινήσει και δεν θα σταματήσουμε. Έτσι θα ξεκινήσουν και βίντεο στο YouTube δωρεάν για εσάς, για να μπορέσετε να κατανοήσετε 5 πραγματάκια ακόμα. Να πω ότι, παιδιά, όλα στηρίζονται από τη δική σας στήριξη. Κάντε like, κάντε share, θα έρθουν πιο πολλοί χορηγοί και θα μπορέσουμε και να σας στείλουμε πράγματα και να έχουμε ενδεχομένως καλύτερη ποιότητα, αν γίνεται να έχουμε στην εικόνα. Γι' αυτό το λέω, γιατί γι' αυτό που λέγει η κοπέλα. Αλλά γενικότερα θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας. Οπότε βοηθήστε με ένα like, τόσο απλό ένα share. Μην τρέπεσαι εσύ που το βλέπεις τώρα μπροστά σου και λες, μην το κάνω τώρα και δουν οι άλλοι ότι βλέπω τους Βλασόπουλους. Ντροπή. Κάν το, δεν πειράζει. Μισή ντροπή δική σου, μισή ντροπή δική μας. Κάν το, φίλε, μην κολώνεις. Γιατί μόνο καλύτερα πράγματα θα έρθουν. Επιστρέφω λίγο στη σελίδα μας για να δούμε μερικά πραγματάκια. Να πω επίσης ότι σήμερα λίγη η προσφορά, μάλλον αύριο, συγγνώμη, το βράδυ, λίγη η προσφορά στα μαθήματα για το Photoshop, όπου βεβαίως μπαίνοντας εδώ μέσα θα δείτε τιμές λογικές για τον αριθμό των ωρών και της ποιότητας της εκμάθησης, δηλαδή 350 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι παραπάνω. Και ξαφνικά βλέπουμε το Photoshop στα 49,99. Πρόκειται λοιπόν για την προσφορά της εβδομάδος, η οποία από 700 ευρώ κάνει 49,99. Όλο το πακέτο, ανανεωμένο πακέτο, έχω κάνει και τα ανανεωμένα βίντεο με τα νέα στοιχεία των εκδόσεων, 23 ώρες εκμάθηση στα ελληνικά. Παίρνετε το βίντεο, μάλλον το σύνολο με τα βίντεο, παίρνετε τα αρχεία, τα κατεβάζετε στον υπολογιστή σας και τα βλέπετε για πάντα και κάνετε μια εξαιρετική εκμάθηση χωρίς κούραση και βεβαίως χωρίς ρίσκο, παύλα, κόστος. Άλλο είναι να λέμε εδώ σε 700 ευρώ και άλλο είναι να λέμε εδώ σε 50 ευρώ και να προς έκπληξή σου να βλέπεις τι ακριβώς πήρες με σχεδόν τσάμπα τιμή. Έτσι. Οπότε, 1050 λεπτά βασικής εκμάθησης, κοιτάξτε εδώ όλα τα περιεχόμενα και τα updates και φυσικά εικόνες και βίντεο δείγμα για να μπορέσετε να πάρετε μια καλύτερη ιδέα για το τι ακριβώς θα λάβετε από τη συγκεκριμένη εκμάθηση, η οποία, επαναλαμβάνω, μέχρι αύριο θα κοστίσει 49,99. Από μεθαύριο, 700 ευρώ. Η επιλογή είναι δική σου, φίλε ή φίλοι. Πάμε, Αγγέλη, λοιπόν τώρα να δούμε. Πες μου, ναι. Αγγέλη, πριν πεις οτιδήποτε, να πούμε στο username. Στο username, που έχει ψευδόνυμο φυσιολογικά. Εντάξει, λέει, τα λεφτάκια σας βγάζετε, λέει, και πουλάτε και παπάτσα. Όχι, κάτσε ένα λεπτό. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Πρώτη μόνο στο καβούρι. Έλα, username. Αν έχεις αποδείξει, μάγκα, πέστες. Δείξε μας κάτι. Ότι έχουμε πάρει από κάπου και δείχνουμε κάτι. Κάτσε να πούμε κι εμείς λίγο σε πρώτη μούρη. Και πουλάτε και παπάντζα. Γιατί να πουλάμε και παπάντζα. Καράφλα. Εντάξει. Να σου έτσι, πω την αλήθεια. Βαγγέλη, εντάξει. Θέλουμε όλους αυτούς που λένε τα δικά τους να έρθουν να δούνε πώς βγαίνει όλο αυτό. Πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Και να μας, και ας έρθει να μας πει κάποιος ότι τα παίρνετε από εκεί, τα παίρνετε από εδώ, τα παίρνετε από εκεί. Για τα, έχω σαν νέοι τα μαθήματα. Τα μαθήματα, φίλε μου, έχουν δουλευτεί. Θα μιλήσω για τον Βαγγέλη συγκεκριμένα. Έχουν δουλευτεί μέρα νύχτα. Έχει πέσει χρήμα για να στηθεί όλο αυτό. Οπότε μιλείτε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να υποστηρίξετε. Και παπάντζα δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Δηλαδή, πουλάμε μούρι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Φίλε, username, μακάρι να είχα και το αληθινό σου όνομα για να μπορούσα να σου απαντήσω αναλόγως. Αλλά, αν το πιστεύεις αυτό, μαγκιά σου και εσύ. Πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά, φίλε, όπως και να έχει. Αλλά username δεν είναι όνομα ούτως ή άλλως, όπως να το κάνουμε. Πάμε στη συνέχεια, συνεχίζουμε. Απλά για να βλέπετε ότι τα δείχνουμε όλα έτσι, δεν υπάρχει κάτι. Και βεβαίως καθαρός ουρανός ή καθαρή καράφλα, όπως για το φίλο του username, αστραπέζεται, φοβάται, φίλε. Καλή φωτισμένη. Ακριβώς. 10 χρόνια εδώ, δεν φοβόμαστε κανέναν και δεν έχουμε να πούμε ότι μας βοήθησε κανένας. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ και συνεχίζουμε. Μόνο στηριγμένοι στα πόδια μας. Πάμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Flash Masterclass 4. Με θέμα το φωτισμό split, για να μάθει και ο φίλος ο username να φωτογραφίσει επιτέλους σωστά, γιατί σίγουρα η φωτογραφία του ήταν για τα μπάζα. Απλά αυτό θα σχολιάσω μόνο. Βλέπουμε λοιπόν πώς θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα masterclass το οποίο
φυσικά μία σειρά, θα έλεγα καλύτερα, από webinars, τα οποία δεν έχουν ξαναυπάρξει και δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξουν αντίστοιχου ελληνικού για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε, βέβαια, αυτές είναι εικόνες από τα προηγούμενα masterclasses, για να παίρνετε λίγο μια ιδέα του τι έχετε χάσει μέχρι στιγμής. Και να πούμε ότι όλα αυτά θα τα είχατε κοντά σας, θα τα είχατε και σε εικόνα και σε θεωρία και σε 3D απεικόνηση και φυσικά σε φωτογράφηση με βίντεο, αρχεία, RAW και τα σχετικά, αν είχατε έρθει κοντά μας στα προηγούμενα masterclasses, μόλις με 29,99. Βεβαίως, αν πάτε τώρα στο TISMIGR στο e-shop, θα τα βρείτε αυτά στα 300 ευρώ έκαστο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρπάζετε τις όποιες ευκαιρίες όταν εκείνες εμφανιστούν μπροστά σας. Μπαίνετε μέσα, διαβάζετε όλες τις πληροφορίες και αυτόν το μήνα, το Μάρτιο, έρχεται ο φωτισμός Split, ένας πολύ δύσκολος φωτισμός. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολος φωτισμός ο Split. Μπορεί να τον έχουν στην άκρη, γιατί ίσως είναι δύσκολος, φαίνεται άχρηστος. Πραγματικά, για μένα είναι από τους πιο δημιουργικούς και θα δούμε φυσικά πώς θα μπορέσουμε να τον αποδώσουμε 100% και σε αυτό το masterclass, το νούμερο 4. Όπως βλέπετε, 3 ώρες, online, εξοπλισμός flash ή studio flash και βέβαια θέμα φωτισμός Split. Εδώ πέρα υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλά πράγματα. Οι εισηγητές, ποιοι θα είναι κοντά μας. Θα είναι κοντά μας φυσικά ένας πρωταθλητής στο bodybuilding και πολύ καλό παιδί, ο Παναγιώτης Ολανής. Η Λάνης, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λέτε. Λάνης, ωραία. Και θα είναι κοντά μας και βεβαίως ο επαγγελματίας Makeup Artist και θα δούμε εξαιρετικά πράγματα και σε αυτό το webinar από τον υπολογιστή σας με την παντόφυλλα, με το φίλο σας δίπλα. Θα κάτσετε μαζί και θα παρακολουθήσετε ένα τριωράκι και με φωτογραφικά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μισό λεπτό, Μαγιώτη, ακόμα και αν δεν είστε εκεί, κλείστε θέση, εξασφαλίστε το 29,99, όλο το πακέτο και τη Δευτέρα θα λάβετε το βίντεο από το webinar μαζί με όλα τα αρχεία στο email σας. Οπότε είναι, θα έλεγα, μία επιλογή καθαρά νικηφόρα για εσάς, όπως και να την κάνετε. Αρκεί να προλάβετε το 29,99, έτσι. Τώρα, πώς θα κλείσετε θέση, φυσικά εδώ μέσα θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα πεδίο για εγγραφή στην πλατφόρμα, εδώ ακριβώς. Και στη συνέχεια κάνετε προκράτηση και μετά κάνετε αγορά μέσω PayPal, τραπεζικής μεταφοράς μέσω του Viva Wallet ή τραπεζικής κατάθεσης στην Alpha Bank. Οπότε έχετε 3 επιλογές για να μπορέσετε να είστε κοντά μας και να έρθετε κοντά μας την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 online masterclass webinar για να μάθουν να φωτογραφίζουν μόνο εκείνοι οι οποίοι πραγματικά το επιθυμούν. Αυτά, Παναγιώτη, από μένα. Πες αυτό που ήθελες να πεις. Όχι, ήθελα να πω ότι, παιδιά, το κάθε σεμινάριο το οποίο κάνουμε, θέλουμε όχι μόνο να δείχνουμε ένα φωτισμό, όχι μόνο να επεξεργαζόμαστε τις εικόνες που βγάζουμε από το συγκεκριμένο φωτισμό, αλλά να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Για όσους έχουν παρακολουθήσει τα webinars, έχουν καταλάβει ότι δεν αστειευόμαστε και σίγουρα θέλουμε το καλύτερο για τον κάθε ένα που επενδύει επάνω μας. Γιατί στην ουσία επενδύουν τα παιδιά για να μάθουν από τους Βλασόπουλους. Οπότε εμείς το εκτιμάμε αυτό και κάνουμε το καλύτερο δυνατό με πολύ λίγα χρήματα. Βαγγέλη, πέρα από αυτό που είπε πριν ο φίλος ο Γιουσέφ, συγγνώμη, ο username, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Μετά πέσανε σε ντόνια. Δεν θέλω να πεις τίποτα από τα καλά. Ναι, όχι, δεν θα πω τίποτα από τα καλά. Τίποτα δεν θα πεις. Ναι. Τίποτα, όχι, άστο έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο chat και να διαβάσει αν θέλει, ούτε να υπάρχει κάποια απάντηση στον φίλο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστή, πορευόμαστε με εκείνη. Ξέρουμε πως στατιστικώς υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν ή δεν πιστεύουν ότι αυτό που κάνουμε βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Οπότε δεν μπορώ να τους αλλάξω όλους μυαλό. Εντάξει. Μόνο σε εκείνους που πραγματικά θέλουν να αλλάξουν και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Οπότε για εκείνους, όπως είναι η ζωή, όπως είναι απλά ονομαστικά θα πω, όπως είναι ο Μάνος και ο Χρήστος, οι οποίοι έχουν γράψει, ναι, για τα παιδιά τα οποία μας εμπιστεύονται, μας αγαπούν όπως και εμείς και έχουμε νιώσει αυτή την αγάπη και από κοντά, θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε γενικώς και διαρκώς και παραπάνω από τα 10 χρόνια τα οποία κλείνουμε σε ένα μήνα. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε την αποφώνηση. Ήθελα να μπω και στο Photoshop, δεν πρόλαβα να μπω. Θα μπω στο άλλο Photo Bros. Βλέπετε όμως ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε κακό Facebook, χθες δεν μας άφησε να κάνουμε το live και να μην το κάνουμε σήμερα. Να πάμε για την άλλη εβδομάδα. Αλλά όχι, θέλαμε να σας πούμε και τα φωτογραφικά δρόμενα και τα φωτάκια του Παναγιώτη και να δούμε τη νέα κάρτα η οποία έσκασε μύτη και να δείξουμε αυτό το πραγματάκι προς το κοντά μας και βέβαια τα δικά μας κομμάτια, γιατί σίγουρα και τους φακούς, αλλά και τα δικά μας κομμάτια,
τα οποία βεβαίως αυτά μας δίνουν τροφή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να σας δείχνουμε νέα πράγματα. Οπότε, η επιλογή φυσικά είναι δική σας. Η αγάπη, η δική μας προς εσάς, είναι βεβαίως εξασφαλισμένη διαπαντός. Αυτά, Μανίγκοντι. Ναι, εγώ δεν έχω από κάτι άλλο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που μας στηρίζουν και είναι κοντά μας και πιστεύουν σε εμάς. Όπως πιστεύουμε κι εμείς στα παιδιά. Και ότι, παιδιά, μην το βάζετε κάτω γενικά. Να ξέρετε ότι όσοι το παίζουν ιστορία και θέλουν να σας ρίξουν ψυχολογικά με κάποιο τρόπο, είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς. Οπότε μην δίνετε σημασία, προχωρήστε μπροστά. Mm-hmm. Και να πω στον Χρήστο, ο οποίος, αφού στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Νίκο, να πω στον Χρήστο ότι για τα 10 χρόνια που θέλουμε πάρτι, πίστεψέ με, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο στην Αθήνα το καλοκαίρι προς το Σεπτέμβριο, το οποίο θα είναι δωρεάν και θα μπορεί να φιλοξενήσει άνω των 1000 ατόμων. Προσπαθούμε, δεν είμαι ακόμα βέβαιος ότι θα γίνει, αλλά προσπαθούμε. Φυσικά θα υπάρξει ενημέρωση και θα βγουν όλα στη φόρα προς το καλοκαίρι. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, γιατί θέλουμε να νιώσουμε την ίδια αγάπη που νιώσαμε στο Meetup το 2017, η οποία βεβαίως είναι ανεξίτηλη ακόμα μέσα μου και μέσα μας γενικότερα. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας για ακόμη μία εβδομάδα στο Photo Bros Live. Εγώ και ο Πάνος Βλασόπουλος, ο Πάνος Βλασόπουλος και εγώ, οι δικοί σας άνθρωποι, ήμασταν εδώ και πραγματικά περάσαμε ωραία. Είδαμε νέα πράγματα, ακούσαμε τη μουσικούλα μας και πλέον έφτασε η ώρα του αποχωρισμού, όπου με δάκρυα στα μάτια θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Μα γιατί κάτι κάνεις, δεν σε βλέπω, γιατί κοιτάω την κάμερα. Το κασκόλ που είναι, το ξεχάσαμε το κασκόλ. Το έχω βάλει στην άκρη. Λοιπόν, Παναγιώτη, κάντε να μου φώνεις εσύ, ρε φίλε, για να είσαι εδώ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ήμουν εγώ, ο Πάνος Βλασόπουλος. Απέναντί μου, ο Ευάγγελος Βλασόπουλος. Ή αλλιώς ο Βαγγέλης Βλασόπουλος. Ή αλλιώς ο γιατρός στα δημιουργικά προγράμματα τώρα και στο κομμάτι της φωτογραφίας. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με το Photo Bros. Παιδιά, από μένα. Πάλι το ξέχασα. Είδες, άμα δεν το έχεις, μην το λες. Το ξέχασα πώς πάμε μετά. Από μένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο και από το tismen.gr μαζί με τη βοήθεια του Πάνου. Όχι, παιδιά, από μένα, τον Πάνο Βλασόπουλο, τον έφαγα. Κόλλησε. Α, ξεκόλλησε, να το. Ήρθε πάλι. Λοιπόν, θα σου δαγκώσω το λαρίγκι. Λοιπόν, από τον Πάνο Βλασόπουλο και από μένα φυσικά τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Εμείς φυσικά θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά, γεια πολλά.